Οι εποχές. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις εποχές του χρόνου. Τις τέσσερις εποχές του χρόνου. Έχεις παρατηρήσει ότι κάποιες φορές κάνει πολύ κρύο και φοράμε όλα μας τα ρούχα και παρόλα αυτά κρυώνουμε. Ενώ κάποιες άλλες φορές μπορεί να κάνει πολύ ζέστη και να πηγαίνουμε στη θάλασσα και να ρίχνουμε νερό απάνω μας και πάλι να μην δροσιζόμαστε. Ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό έχει να κάνει με τη θερμοκρασία, με το πόσο ζέστη ή πόσο κρύο κάνει έξω. Και αυτό αλλάζει ανάλογα με την εποχή. Οι εποχές αλλάζουν καθώς η γη μας γυρίζει γύρω από τον ήλιο. Μέσα σε ένα χρόνο αλλάζουν οι τέσσερις εποχές. Οι εποχές του χρόνου. Είναι τέσσερις. Και έχουν η καθεμία το δικό της όνομα. Είναι η άνοιξη, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο και ο χειμώνας. Αυτές είναι οι τέσσερις εποχές. Το χειμώνα κάνει κρύο, βρέχει, μπορεί και να χιονίζει ακόμα. Μετά το χειμώνα έρχεται η άνοιξη, που τα λουλούδια ανθίζουν, τα δέντρα ανθίζουν και κάνει καλύτερο καιρό, δεν κάνει πολύ κρύο. Μετά την άνοιξη έρχεται το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι κάνει ζέστη. Και όταν τελειώσει το καλοκαίρι, έρχεται το φθινόπωρο, που αρχίζει πάλι να δροσίζει, να ρίχνει μερικές βροχούλες, τα πρωτοβρόχια και τα φύλλα από τα δέντρα αρχίζουν να πέφτουν για να έρθει ξανά ο χειμώνας. Είναι δηλαδή ένας κύκλος οι εποχές. Πηγαίνουμε από τη μία στην άλλη. Από το φθινόπωρο πηγαίνουμε στο χειμώνα, από το χειμώνα πηγαίνουμε στην άνοιξη, από την άνοιξη πηγαίνουμε στο καλοκαίρι και από το καλοκαίρι πηγαίνουμε και πάλι στο φθινόπωρο. Είναι ο κύκλος των εποχών. Θυμάσαι πώς τις λέμε τις τέσσερις εποχές? Ποιες είναι? Είναι η άνοιξη, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο και ο χειμώνας. Θα μάθουμε και άλλα για τις εποχές στα επόμενα μαθήματα.